Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή του Ηλιρία Γορ TV κοντά σας. Το θέμα μας για σήμερα είναι για το μεταναστευτικό και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελληνίδα και Έλληνα πολίτη, έχετε αντιληφθεί το σχέδιο αλλίωσης του ελληνικού πληθυσμού και του εκλογικού σώματος με την αθρώα εισβολή λαθρομεταναστών? Η ελληνική πραγματικότητα, μια χώρα σε εκποίηση, είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που παρέδωσε την εθνική της κυριαρχία χωρίς πόλεμο. Τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, κύριο Ταγκούλη Γεώργιο, υποψήφιο βουλευτή του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από το νομό Φθιώτητος. Κύριε Ταγκούλη, σας καλησπέριζω. Καλησπέριζω και εγώ, κύριε Μοντεσιάνο, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα άλλο σοβαρό κομμάτι με τους μετανάστες, και το οποίο θα μας πείτε εσείς. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου που εξεδόθη πρόσφατα, όπου κατόπιν συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου αφορά την διαπραγμάτευση και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, θα θέλαμε να μας δώσετε την πληροφόρηση τι ακριβώς συνέβη, τι υπόθηκε και λεπτομέρειες οποίες γνωρίζετε κατόπιν έρευνας που έχετε κάνει. Ναι, κύριε Κοντεσιάνο, πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο αυτή η συνάντηση, το οποίο συζητήθηκαν τρία βασικά θέματα που άπτονται, λέει, της προστασίας των συνόρων και της αλληλεγγύης στο μεταναστευτικό, στο οποίο σημειώθηκαν συνολικά θετικά βήματα. Θα μείνω λίγο εδώ στο ότι πάντοτε όταν συνεδριάζουν τα αποτελέσματα αναφέρονται ότι είναι πάντα θετικά. Τα βήματα, λέει, είναι θετικά. Ναι. Όλα αυτά όμως δεν αποτυπώνονται σε καμία κοινωνία, είτε μέσα στην ελληνική πραγματικότητα αυτή την οποία ζούμε και βιώνουμε σήμερα, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε λίγο παρακάτω για να το αιτιολογήσω, γιατί ακριβώς αναφέρομαι ότι λένε συνεχώς θετικά βήματα, προσπαθώντας να καλύψουν και να συγκαλύψουν πολλές φορές την ανυπαρξία τους μέσα από ένα στοχευμένο σχέδιο που έχει πραγματικά την αλλίωση εν γέννη του ίδιου του ανθρώπου. Και θα το αιτιολογήσω λίγο παρακάτω πάνω σε αυτό, κύριε Μοντεσιάνο. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε ο κύριος Μηταράκης, είναι ο Υπουργός Μεταράσεις και Ασύλου, ο οποίος ανέφερε και αυτός ότι έχει μια σημαντική πρόοδο έναντι των στόχων της Ελλάδος για να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση. Κάτι το οποίο δημιουργείται μέσα από τους ίδιους πολέμους, κάποιοι οι οποίοι τους πραγματοποιούν εδώ και αιώνες, συνεχίζοντας αυτή την απρόκλητη από την πλευρά των ανθρώπων γεγονότα τα οποία διακατρέχουν όλον τον πλανήτη σήμερα και διατρέχουν όλο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει φτωχοποιηθεί και αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα σε όλο τον πλανήτη να είναι οι πλούσιοι, κάποιοι οι οποίοι μάλιστα μας πουλούν τεράστια λεζάντα πάνω σε αυτό το γεγονός της διαφέντευσης του ίδιου του ανθρώπου. Υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν και βίντεο που αναφέρονται, το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε σε μία άλλη εκπομπή, γιατί μιλήσανε και μάλιστα θα το αναφέρω επιγραμματικώς, μια και δεν είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αλλά είμαι μέσα στη ροή, πρέπει να το αναφέρω για το να αναζητήσουν και οι ίδιοι οι τηλεθεατές. Πρόσφατα θα αντιπροσωπεύσει ως ομάδα των σοφών, εκπροσωπούμενος τη χώρα μας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Γνωρίζουμε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τον νόμο περί ασυλίας των υπουργών και αυτός ο οποίος, μάλιστα, αυτός ο νόμος πέρασε με την ψήφιση όλων των κομμάτων. Εδώ πρόκυψε ένα ερώτημα από μια συλλογική διεργασία την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Συμμετείχε και το ίδιο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ γιατί ζήτησε ασυλία? Είχε κανέναν υπουργό, είχε κανέναν βουλευτή οι οποίοι κυβερνούν ή είναι μέσα στα πράγματα οι οποίοι θέλουν και αυτοί να καλυφθούν από τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή? Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, για να κλείσω και την πληροφορία την οποία θέλω να μοιράσω, συγκεκριμένα ο κύριος Βενιζέλος αναφέρθηκε ότι έχει γίνει μια συμφωνία σε συνέντευξη, υπάρχει οπτικό-ακουστικό υλικό, μεταξύ ανθρώπων και μη ανθρώπων, οι οποίοι, λέει, τους μη ανθρώπους τους έφτιαξαν οι ίδιοι οι άνθρωποι.
Ας μείνουμε εδώ, γιατί θα πάμε σε θέματα συνωμοσιολογίας και δεν θέλω να το επεκτείνω περισσότερο και ας πάμε σε αυτά τα οποία ήδη έχουν ψηφίσει, ήδη έχουν δρομολογήσει και ως άλλοι προφήτες είχαν φτάσει στο σημείο να μας το αναδείξουν μέσα την όλη πρακτική τους, την όλη πολιτική τους τοποθέτηση μέσα από νόμους που ψηφίστηκαν. Στη ροή της συνέντευξης θα τα διαπιστώσουμε όλα αυτά και θα τα αποτυπώσουμε στην ακρίβεια. Συνεχίζοντας, λέει ο κύριος Μηταράκης ότι η δήλωση, λέει, του Συμβουλίου για τη δημιουργία μεταβατικού μηχανισμού αλληλεγγύης δίνει άμεση στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής με μετεγκαταστάσεις και προτάσει την θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού. Δηλαδή δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμός που έχουμε πραγματική μετεγκατάσταση. Τι σημαίνει αλληλεγγύη, κύριε Νταγκούλα, σε διακόψω λίγο. Τι σημαίνει αλληλεγγύη, έτσι λίγο για να γίνει πιο κατανοητό. Γιατί αυτή η περίπτωση, τους τη χρωστάγαμε? Δεν βλέπω όμως, θα το αποτυπώσω λίγο διαφορετικά με την απάντηση αυτή την οποία θα δώσω, κύριε Κοντετσιάνε. Δεν βλέπω μία αλληλεγγύη προς τον ελληνικό πληθυσμό, αυτοί οι οποίοι δώσαν την εντολή τους να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Τουναντίον βλέπω φτωχοποιημένους όλους τους Έλληνες αδερφούς μου να χάνουν τις περιουσίες τους, να χάνουν και τα σπίτια τους. Μην ξεχνάμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας φτωχευτικός νόμος, ο οποίος φτωχεύει τον ίδιο τον άνθρωπο, πρωτάκουστο στα παγκόσμια χρονικά ιστορικά της ανθρωπότητας, και μέσα σε αυτό και τα σπίτια τα οποία χάνονται, ξέρετε που οδεύουν, κύριε Κοντετσιάνε? Στους ανθρωπομετανάστες. Άρα είμαστε αλληλέγγυοι, χάνοντας εμείς τα σπίτια να τα δίνουμε δωρεάν και αποκτώντας μέσα από ένα χρονικό διάστημα και εντεύθεν δεκαετία συγκεκριμένα, αν θα το αποδώσει αργότερα στους απογόνους του, συγγενείς πρώτου βαθμού, αποκτούν την πλήρη κυριότητα. Γι' αυτό φωνάζουμε συνεχώς και διαλαλούμε, θέλοντας να μεταφέρουμε αυτή την αλήθεια που αναφέρονται μέσα από τους νόμους, δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να έρθει προς γνώση προς τους Έλληνες αδερφούς μας. Δίνουμε και τα κλειδιά του ίδιου του σπιτιού μας, του ίδιου του οίκου μας, στα χέρια των λαθρομεταναστών. Αυτή η δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ανεπίτρεπτη όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, που καθόμαστε ακόμα και τους κοιτούμε ως λες και είμαστε τόσο υπνοτισμένοι και τόσο, ενώ είναι ολοφάνερα όλα αυτά, ενώ έπρεπε ήδη να είχαμε αναλάβει εμείς τις τύχες της χώρας μας, που τύχη δεν υπάρχει, έπρεπε να εμείς ήδη να είχαμε ενεργήσει και να συμμετέχουμε σε έναν ανθρωποκεντρικό οργανισμό, γιατί το τονίζουμε, κύριε Κοντετσιάνε, είναι ανθρωποκεντρικός οργανισμός ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ως συμμετέχουν μέσα στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, για να δει ότι ο Έλλην πολίτης αυτά τα οποία πρεσβεύει η Ελλήνων συνέλευση ακουμπά στο μέγιστο βαθμό και στην πλήρη αποτύπωση στο 100% της αλήθειας. Γιατί από την πλευρά της Ελλήνων συνέλευση και 1% να μεταφερθεί ως ψεύδος, μέσα από την ίδια την αλήθεια καταρρύπτεται όλη η αλήθεια. Γι' αυτό να ζητούμε να μπουν στην ακρίβεια όλων των στοιχείων των οποίων έχουμε μεταφέρει και συνεχίζουν να μεταφέρουμε, είτε μέσω του διαδικτύου είτε διαμέσου τηλεοπτικών εκπομπών και συνεντεύξεων, οι οποίοι βρίθουν μέσα στο διαδίκτυο, αρκεί να τις αναζητήσει ο καθένας μας. Έτσι, δημιουργείται για πρώτη φορά μόνιμος, θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης λαθρομεταναστών, οι οποίοι τους έχουν ονομάσει πρόσφυγες, βασιζόμενοι σε ένα συνέστημα των Ελλήνων, ένα συνέστημα το οποίο δεν εισπράττει ο Έλληνας από την πλευρά του όταν πρόκειται να χάσει το ίδιο το σπίτι του. Αυτή η αλληλεγγύη δεν αποτυπώνεται από κανέναν, μόνο προς άλλους. Το είδαμε σε καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί έχουν γίνει στη χώρα μας αυτά, κύριε Κοντετσιάνε. Δεν είδαμε αυτούς τους αλληλέγγυους που είναι για τις ψυχές αυτές, οι οποίες και αυτή είναι μία εργαλειοποίηση, πράγματι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι μία εργαλειοποίηση η οποία συμβαίνει για τους μετανάστες, οι οποίοι τους καλούν να έρθουν εδώ. Τα διαφημίζουν όλα αυτά,
και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια στοχευμένη πολιτική η οποία ο άνθρωπος έχει γίνει πλέον σκρά. Πουλιέται ο σκρά. Πουλιέται ο νους του ανθρώπου ο σκρά. Αναλόγως τα κιλά σου μας πουλάνε όλοι έτσι τόσο και έχουμε μείνει σύξυλοι πάνω σε αυτή τη διαδικασία που τη βλέπουμε και την αφήνουμε να την προσπερνά μέσα από την ίδια την καθημερινότητά μας. Έτσι είναι όπως τα αποτυπώνετε, κύριε Ταγκούλη, και θα ήθελα λίγο να ρωτήσω το εξής και για ενημέρωση των τηλεθεατών μας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, όπως θέλετε το πείτε, ποια κίνητρα είχαν και τους οδήγησαν ως εδώ, τι τους ένταξαν, πώς πήγαν στις πάρκες, τους είπαν παχιά λόγια και δεν ήταν έτσι? Για δώστε μας λίγο μία εικόνα ακόμη. Κύριε Βοντετσιάνε, με τον ερχομό των πρώτων αυτών λαθρέων μεταναστών, αφού πήραν την ίδια στην πληροφορία ότι στην Ελλάδα είναι ένας παράδεισος, και δεν αναφέρομαι μόνο στο κλίμα της χώρας μας, στο κλιματικό παράγοντα δηλαδή της χώρας μας, αναφέρομαι ότι δίνουνε τζάμπα σπίτια, δίνουνε τζάμπα ρεύματα, ενέργεια δηλαδή, τζάμπα τα τηλεφωνά τους, και έχουν και τον μπουρμποάρ τους, οι οποίοι τζάμπα τροφή, τζάμπα τα πάντα. Και ποιος δεν θα έρχονταν όταν σε μια χώρα η οποία από εκεί που προέρχονται δεν θα προσπαθούσαν να έρθουν κάτι το οποίο γίνεται κατόπιν προσκλήσεως. Έχουμε δει τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μηταράκη, που έχει γίνει ένας γυρολόγος, το έχω πει σε επανειλημμένες εκπομπές αυτές, αναζήτησης μεταναστών. Αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι άλλο. Έχει αφήσει εδώ τους γηγενείς μέσα στη φτωχοποίηση, μέσα στην αρρώστια τους, μέσα σε ό,τι έχουμε και αποτυπώνεται εδώ μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και προσκαλεί και προσκαλεί και προσκαλεί. Πηγαίνοντας μέχρι το Πακιστάν, πηγαίνοντας μέχρι το Μπαγκλαντές, ξαναπήγε τώρα τελευταία στην Αλβανία, πήγε στο Τόγκο και που δεν έχει πάει. Κάλεσε και επισήμως και μέσα τους ίδιους τους Αφγανούς σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Προτρέχοντας να κάνει το ίδιο στο κάλεσμα. Γι' αυτό το πληρώνουμε. Γι' αυτό το πληρώνουμε, κύριε Ταγκούλη. Από ό,τι φαίνεται και αυτό το πληρώνουμε. Ρόλο είχε, άλλο ρόλο κάνει όμως αυτό τύπου τα πράγματα και δεν τον τιμά ιδιαίτερα. Σίγουρο ότι είναι άλλος ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να προστατεύσει τα σύνορα. Όχι να γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού και μάλιστα να φεύγει στοχοποιημένα και να λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ας μεταναστεύσουν οι νέοι για καλύτερη τύχη στο εξωτερικό και προσκαλούν άλλους. Και μάλιστα αυτοί οι οποίοι προσκαλούν τους αποδίδουν και την ηθαγένεια με απλουστοποιήσεις, με κανόνες φανερής απλουστοποιήσεις μέσα από έγγραφα που λέει ότι κύριε έτσι εδώ κάντε μία αίτηση, δηλώστε όποιο όνομα θέλετε και ελάτε να σας αποδώσουμε διαμέσου πολιτογράφησης την ίδια την ηθαγένεια. Εδώ είναι ξεκάθαρη η αντικατάσταση πληθυσμού. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ο Έλληνας πολίτης έχοντας σαν γείτονα, σαν στην ίδια εργασία να εργάζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε το όνομά τους, ούτε από πού κρατάει η σκούφια τους. Πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει και ποια είναι τα συναισθήματα του Έλληνα, τέλος πάντων, με αυτή την κατάσταση η οποία ολοένα και χειροτερεύει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Κύριε Βοντετσιάνο, όταν οι ίδιοι υπουργοί μας, όταν αναφέρονται μέσα στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, μέσα από τις εγκληματικές πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της χώρας μας, και αναφέρει μέσα στο οικιακό άσυλο το οποίο έχουμε ότι σχεδόν καταργείται. Καταργήθηκε το οικιακό μας άσυλο. Όταν σου λέει δεν θα το πειράξει από τον εισβολέα μέσα στην οικογένειά σου που να έχει τα μικρά σου τα παιδιά να κοιμούνται, που αν αυτά καταγραφεί και ξυπνήσουν τρομαγμένα, αντιλαμβάνεστε, αν δεν έχει συμβεί κάτι μοιραίο που έχουν συμβεί ούκο λίγα γεγονότα πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνεστε το σοκ που θα υποστεί και τι θα απευθυνθεί αργότερα προς τους πατεράδες τους, προς τη μητέρα του. Τι κάνουν να το προστατεύσουν αυτό το παιδάκι όταν λέει καθίστε και κάντε ό,τι κοιμάστε. Δηλαδή πόσο πιο ομά να μας το πούν. Πόσο πιο ομά. Και είναι η ομή πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό που λέω, κύριε Βοντετσιάνε. Έχετε δίκιο.
Να σας πω κάτι άλλο. Διάβαζα κάπου, μην το πάνε αλήθεια, η 20 Ιουνίου, λέει. Έτσι, περάσαμε βέβαια την ημερομηνία αυτή, θεσμοθετήθηκε σαν παγκόσμια μέρα προσφύγων. Άλλη μια Εβραήλα, κύριε Ταγκούλη, δώστε μας λίγο κάποια πληροφόρηση. Αυτά, κύριε Βοντετσιάνε, είναι κυριολεκτικά για γέλια. Παγκόσμιες ημέρες της μάνας, του πατέρα, και τι δεν έχουν δημιουργήσει αυτοί, οι οποίοι είναι πάνω στον πλανήτη και διαφεντεύουν τον ίδιο τον πλανήτη. Μία ημέρα που πολύ, όπως πολύ ορθά στόχευσε και παρατήρησε ένας συνέλληνας, μία ημέρα αλήθειας δεν θα μπορέσουν να θεσμοθετήσουν. Έστω μία ημέρα αλήθειας. Ας τη θεσμοθετήσουν και ας μιλήσουμε και τέτατε στο φινάλ να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν θα το κάνω, κύριε Βοντεσιάνε. Είμαι σίγουρος αυτό. Σε αυτό το οποίο σας λέω, απλώς πρέπει να το δούμε εμείς, γιατί εμάς αφορά. Δεν μπορεί να πιστεύουμε και να τα καταπίνουμε όλα αμασιτή. Δεν μπορεί ό,τι περνάνε στις ειδήσεις και να τα καταπίνουμε. Είναι γεγονότα τα οποία τα βλέπουμε και μάλιστα οι ίδιοι, οποιαδήποτε είδηση, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αυτοδιαψεύδονται. Τα ίδια, οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Μα και αυτοί οι δημοσιογράφοι πλέον δεν εκτελούν το καθήκον τους μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες, αυτά τα οποία έπρεπε και οφείλουν μέσα από το λειτουργήμά τους να εκτελέσουν. Αυτοί πρέπει να έχουν σπουδάσει εθνική σκηνή, εθνική λυρική σκηνή. Ηθοποιία κάνουν οι άνθρωποι. Του Κάρολο Κουν, δεν ξέρω τι έχουν σπουδάσει αυτοί οι άνθρωποι. Στην κυριολεξία, και μιλώ απολύτως πάνω σε αυτό. Αυτοί είναι δημοσιογράφοι που όλοι τους μεταπηδούν ύστερα και μπαίνουν στο πολιτικό στίβο αφού εκτελούν και ένα έργο το οποίο τι κάνουν, προωθούν τα κυβερνητικά έργα, που έργα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, και βλέπουμε από παλιά να λέει ο ένας ο Πρωθυπουργός, όταν ήμουν μικρός αναφέρομαι, και το ίδιο και ο πατέρας μου, και από τότε που βγήκε τηλεόραση. Ένα μέσο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο, η λεγόμενη ΕΡΤ, να πηγαίνει και να κάνει την προπαγάνδα υπέρ ή κατά μιας συνεχόμενης, κατά μιας αντιπολίτευσης, υπέρ μιας κυβέρνησης. Αυτό είναι συνεχόμενο, δεν είναι σημερινό. Δηλαδή κάθε ένας που θα βγαίνει κυβέρνηση από τα κόμματα θα συνεχίζουν αυτοί να εκτελούν, μα αυτή είναι η πληροφόρηση που πρέπει να δίνουν στο έθνος. Αυτή είναι η προπαγάνδα που παίζουν συνεχώς από την ίδια την ΕΡΤ, μέσα από στοχευμένη πολιτική που ακουμπάει, όχι μόνο ακουμπάει, είναι και μέσα στα όρια της συνωμοσιολογίας, κύριε Βοντεσιάνε. Έτσι όπως τα λέτε είναι, θα ήθελα λίγο να αγγίξουμε και μία άλλη πλευρά που θα ήθελα να σας πω, κύριε Ταγκούλη. Είναι καλοκαίρι τώρα και είναι η εποχή όπου είναι όλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, μαγαζιά ανοιχτά. Και βλέποντας κάνοντας μία βόρτα μέσα στην πόλη, και εγώ και εσείς όπου είμαστε, βλέπουμε παντού ότι ζητείται προσωπικό από εδώ από εκεί. Βέβαια δεν λέω για μαγαζιά τα οποία είναι κάποιες βιτρίνες, πάμε στα ξενοδοχεία λίγο. Και εκεί όπου αδυνατούν να προσλάβουν προσωπικό, και θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα γνωστού μου ανθρώπου, διευθυντή ξενοδοχείου, ότι μάθαμε ότι στην επιχείρηση αυτή, επειδή δεν έβρισκαν Έλληνες προσωπικό, προσέλαβαν προσωπικό από Νιγηρία, άντρες δηλαδή, για να κάνουν το ρόλο της καμαριέρας Νιγηρία. Λοιπόν, μήπως εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και αυτό το φαινόμενο να κάνει ακόμη ένα μπάσιμο, έτσι ώστε να αφομοιώσει τον κόσμο αυτό σε εργασίες τέτοιες. Είναι ξεκάθαρη η εργαλειοποίηση του ίδιου του ανθρώπου. Εάν εσείς έχετε αυτή την εικόνα, ας ρωτήσουμε έξω τα παιδιά οι οποίοι αναζητούσαν ένα μεροκάματο για να βγάλουν το χειμώνα που θα ξαναμπούν στο Ταμείο Ανεργίας, όταν αναζητούσαν και τρέχανε να πιάσουν μία εργασία, και πού τους πηγαίνανε. Έχω σοβαρά παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω μέσα και από το ίδιο του γιου που θέλησε να φρόντισε να πάει να πιάσει έστω και αυτό το επίκαιρο το χρονικό διάστημα αυτό για να εργαστεί, να κάνει ένα μεροκάματο. Στηβάζονται σε μπουντρούμια
ως ζώα παιδιά τα οποία πηγαίνουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Είναι γεγονός αυτό. Εάν δεν βρεθείς σε έναν άνθρωπο, Έλληνα επιχειρηματία, που έχει έστω μια ταβερίζα, που ζητάει ένα προσωπικό ή δεν ξέρω τι, για να εργαστούν, από εκεί και πέρα και αυτοί οι οποίοι έχουν τα πολύ μεγάλα ξενοδοχειακά κέντρα, έχουν μπει μέσα σε ένα καθεστώς εργαλειοποίησης του ίδιου του ανθρώπου. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Μοντετσιάνε. Μάλιστα. Μας δώσατε και την εξήγηση. Θέλω λίγο να μας σχολιάσετε την ένταξη χιλιάδων προσφύγων στο κοινωνικό εισόδημα αντιλεγγύης. Εισόδημα το οποίο αρκετοί συμπολίτες μας δεν το παίρνουν, δεν το δικαιούνται για κάποιους χύψη λόγους. Τι θα πείτε γι' αυτό? Δεν υπάρχουν χι και ψι λόγοι, υπάρχουν πραγματικοί λόγοι. Δεν είναι άγνωστοι οι λόγοι, κύριε Μποντεσιάνε. Όταν το δικό σου το παιδί θεωρείται τεκμήριο και φορολογείται και δεν θεωρείται άνεργος, γιατί λέει σε ταΐζει η μάνα σου και ο πατέρας σου. Τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Μποντεσιάνε. Τα επιδόματα όσοι επιτοπλίσουν, τα μεγάλα επιδόματα, τα περισσότερα επιδόματα, όχι τα μεγάλα επιδόματα, τα περισσότερα πηγαίνουν πού? Πάλι στους μετανάστες. Είναι γεγονός αυτό, είναι καταγεγραμμένα. Και υπάρχουν και κονδύλια τα οποία είναι κρυφά, τα οποία φεύγουν στην κυριολεξία χωρίς καν να τα γνωρίζουμε εμείς. Φεύγουν, υπάρχουν όμως και αποδεικτικά στοιχεία που χρηματοδοτούνται οι λεγόμενες αλληλέγγυες αυτές ομάδες, ΜΚΟ, που είναι μέσα πολιτικά πρόσωπα και γόνοι από όλοι αυτών οι οποίοι ασκούν τη σημερινή κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Έθεσα αυτό το ερώτημα για να μας δώσετε έτσι την απάντηση να φτάσει στα αυτιά των τηλεθεατών η πληροφόρηση έτσι όπως έπρεπε να φτάσει, κύριε Ταγκούλη. Και μιας και μιλήσαμε λίγο για σύνορα, θα ήθελα λίγο σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει και μιλήσαμε για τη Frontex, όπου έπεται είναι εδώ πέρα να προστατεύει την ασφάλεια, τέλος πάντων. Συνεχίζει να το κάνει. Τα παραμύθια της Χαλιμάς, κύριε Μποντεσιάνε. Τότε πώς υπάρχει μία αύξηση ροής των μεταναστών. Ποιοι είναι αυτοί και εν τέλει ποια είναι η αιτία που φέρνουν? Είναι η αιτία ότι είναι από την απέναντι πλευρά της Τουρκίας και προωθεί πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί τι? Την απώλεια των νησιών μας. Που επί και αυτή είναι δρομολογημένη, το κάναμε και αυτό σε μια προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μποντεσιάνε, μαζί πάλι. Άρα πρέπει να βρεθεί η αιτία. Η αιτία, αν δεν βρεθεί, γιατί μεταναστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα σταματήσει αυτό. Όταν βλέπουμε ότι έχουν προφητεύσει κιόλας, γιατί το θεωρώ προφητεία, όταν δημιουργήθηκε ο καλλικρατικός νόμος, κύριε Μποντεσιάνε, είχαν φροντίσει οι άνθρωποι. Είχαν φροντίσει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν να μας μιλάνε ότι στον εκάστοτε Δήμο, σε κάθε Δήμο, θα υπάρχει μέσα συμβούλιο για την ένταξη στον ιστό των πόλεων αυτών των μεταναστών. Άρα, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Είδατε που σας λέω ότι τα σπίτια τα οποία μας παίρνουν, τα σπίτια τα οποία είναι υποκατάσταση. Και αυτά τα οποία παίρνουν θα εντάξουν τους μετανάστες. Πληρώντας, εργάζονται τώρα αυτοί οι οποίοι έρχονται μέσα, κύριε Κοντιτιάνε. Έχω στην περιοχή μου, υπάρχει δομή. Έρχονται, είναι αποτυπωμένα, το γνωρίζουν εδώ στην πόλη της Λαμίας, από τη δομή των Θερμοπυλών. Άλλοι ήδη έχουν ενταχθεί μέσα στην πόλη, έχουν ενοικιάσει και μάλιστα έρχονται σουριδών, με μέσω μετακίνησης αγοράζουν από σούπερ μάρκετ και πάλι με μέσω μετακίνησης μεταφέρονται ξανά πίσω στη δομή και όλα τζάμπα. Και εμείς δεν έχουμε ούτε να βάλουμε 10 ευρώ να κινήσουμε το όχημά μας. Να βγάλουμε τις υποχρεώσεις. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Μποντεσιάνε? Ποια είναι η αλληλεγγύη που δείχνουν αυτοί οι παγκόσμιοι θεσμοί έναντι των κοινωνικών ανθρώπων? Δηλαδή, να φύγουμε εμείς, να μπορούν να έρθουν οι άλλοι? Αυτή είναι η πολιτική την οποία ασκείται.
Σίγουρα λάθος πολιτική, λάθος προγραμματισμός, στοχευμένες κινήσεις των εκάστοτων κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν γιγαντωθεί τώρα τελευταία, και σίγουρα η εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει για την Ελλάδα του πολιτισμού, των επιστημών, των τεχνών, των γραμμάτων, του αθλητισμού, του ολυμπισμού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα του πολιτικού φορέα, κύριε Ταγκούλη, που σίγουρα δεν τα βλέπει έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα βλέπει διαφορετικά. Και θα θέλαμε λίγο την εικόνα αυτή να μας τη δώσετε. Ναι, κύριε Βοντεσιάνη, πριν περάσω να δώσουμε αυτή την εικόνα, θα ήθελα να μιλήσω πάλι λίγο για το άρθρο 78, επιγραμματικά θα το πω. Είναι του ίδιου του καλλικρατικού νόμου όπως τροποποιήθηκε το 2018. Και αναφέρει είναι το άρθρο 78, Συμβούλιο Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων ο συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Μένω εδώ και από εκεί και πέρα το άρθρο το αναφέραμε. Ας καθίσουν να διαβάσουν πλέον οι Έλληνες τι έχουν δρομολογήσει, που δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία τα σημερινά της μετανάστευσης όπως αποτυπώνεται στη χώρα μας πλέον. Έχει ξεφύγει ο αριθμός και αναφερόμαστε πλέον για πολλά εκατομμύρια. Λοιπόν, και θα ήθελα επίσης για να το αποτυπώσω και πιο πληρέστερα πάνω το άρθρο αυτό, μέσα και μια και αναφερθήκατε στην 20η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και αποτύπωσα και εγώ με την απάντηση την οποία σας έδωσε πρώην λίγο κύριε Βοντεσιάνε, έδωσε και ένα μήνυμα η κυρία Σοφία Βούλτευση, η οποία είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου αρμόδιας για την ένταξη. Αλλά έχουμε δώσει και αρμοδιότητα για να ενταχθούν μέσα στο κοινωνικό ιστό. Και αναφέρονται τα τετριμένα περί κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά, επισητιστική κρίση, το αναφέρω. Τώρα, πώς είναι δυνατόν εμείς να πεινάμε ήδη και να έρχεται ακόμα να έρχονται χειρότερα πράγματα, γιατί μας το αναφέρουν. Έτσι που πάνε να πει, είναι δρομολογημένη η πολιτική τους. Και από την άλλη να προσκαλούν να έρθουν ακόμα περισσότεροι στη χώρα. Θα δούμε ότι θα φάμε τα λυσακά μας, θα φάμε τα σωθικά μας. Τι θα φάμε τέλος πάντων εμείς οι άνθρωποι εδώ πέρα. Τι θα φάμε. Και συνεχίζοντας θα διαβάσω την τελευταία έως την πρώτη τελευταία παράγραφο από το μήνυμα της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη που αναφέρει ότι μια στάση που δημιουργεί ένα σύνολο αλληλοσυμπληρωούμενων δράσεων απόλυτα συμβατών μεταξύ τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι προσπάθειες της χώρας μας στο ανθρωπιστικό πεδίο, εμείς δεν είμαστε έτσι άνθρωποι, αλλά αναφέρεται σε ένα ανθρωπιστικό πεδίο, στην προστασία των ευάλωτων. Οι ευάλωτοι έτσι που συλλαμβάνονται και αφήνονται την αντίμερα από τον εισαγγελέα γιατί είναι ευάλωτες ομάδες. Ωραία. Κυρίως γυναικών παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων. Βλέπουμε οι μεταναστευτικές ροές, κύριε Βοντεσιάρε, δεν αφορά. Δεν αφορά αυτό το οποίο αποτυπώνει η ανακοίνωση και το μήνυμα της κυρίας Ουβίας Βούλτεψη. Είναι μία φωτογραφία τα οποία ή ένα βίντεο το οποίο δείχνουν μία γυναίκα και ένα παιδί, πέντε γυναίκες και πέντε παιδιά, αλλά στην ουσία η μεταναστευτική ροή είναι στην πιο κρίσιμη ηλικία των νέων οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας και μάλιστα να μας αναφέρουν ότι φεύγουν από εμπόλεμες χώρες για να προστατευτούν και στο τέλος, εάν το θέλετε και στην απόλυτη αποτύπωση και στην όπως θα το χαρακτηρίσω, είναι καθαρά η προδοσία, λιποταξία από την πλευρά της χώρας τους οι οποίοι φεύγουν ενώ βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Και μιλάμε για Συρία. Ποια Συρία? Εδώ λέει ότι έχει ένα πληθυσμό 17 εκατομμύρια και λέει ότι έχει μεταναστεύσει τα 12 εκατομμύρια. Και ποιοι πολεμούν εκεί? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή τα εγγόνια? Αφού αυτοί οι οποίοι στην εικόνα είναι ξεκάθαρα, κύριε Βοντεσιάνε, είναι ξεκάθαρα. Και μάλιστα ολοκληρώνοντας για να περάσουμε και στην πλευρά, στην εποχή της Ελλήνων Συνέλευσης, στην εποχή του πολιτικού φορέα μας, αναφέρει η κυρία Σοφία Βούλτεψη, μέσα στο ζωφερό περιβάλλον που έχει δυστυχώς δημιουργηθεί, είναι η τελευταία παράγραφος. Εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική. Άρα η στρατηγική του έθνους είναι αυτή. Το ξεκαθαρίζει.
Είναι ξεκάθαρο. Που έχει την πραγματική ένταξη και όχι την δημιουργία γκέτο. Περιθεροποίησης και ριζοσπαστικοποίησης σε μια κοινωνία ευρωπαϊκή και συνεκτική. Με σεβασμό πάντα στα δικαιώματα τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών κοινωνιών. Τώρα, τη σεβασμό αποτυπώνεται στον Έλληνα πολίτη και στις τοπικές κοινωνίες, ας βγάλει τα συμπεράσματα ο κάθε τηλεθεατής. Έτσι, ας πάμε και λίγο στο πολιτικό φορέα μας, που έχει αποδείξει επανειλημμένως με τα τεράστια κεφάλαια τα οποία που πρέπει να περάσουν στη διαχείριση από όλους εμάς και τα έχει αποδείξει μέσα από ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα έργων, το οποίο θα υπάρξει ένας οργασμός στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία οργασμός έργων, τον οποίο θα πάει ο Έλληνα άνθρωπος να αποτυπώσει το έργο του πλέον, να εργάζεται και όχι να δουλεύει. Όχι να γίνεται δούλος ενός 12ωρου, ενός 16ωρου, με ένα μισθό 500 και 600 και 700 ευρώ. Θα επανέλθουν όλοι οι μισθοί στην προεποχή μνημονίων. Μέσα σε αυτό θα δούμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας, ποιες είναι ανάγκες, τι ανάγκες έχουμε ως χώρα, ποια έργα θα υλοποιήσουμε, αυτά. Ποιες οι ανάγκες, αυτές. Άρα θέλουμε αλφα αριθμό νόμιμων μεταναστών, οικονομικών, αλλά πρωτίστως θα προστατευτεί ο ίδιος ο ελληνικός πληθυσμός. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αθρώα εισβολή, συνεχή αθρώα εισβολή λάθρων μεταναστών και εμείς να μένουμε άπραγοι μέσα από όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν έρθει σε δημοσιότητα από την Ελλήνων Συνέλευση, από τον πολιτικό φορέα. Αυτό θα γίνει με αξίες και με αρχές, μέσα από πράξεις οι οποίες δεν μπορεί να υπερισχύει ένας αλλογενής έναντι ενός γηγενή, ενός Έλληνα πολίτη. Αυτά πρέπει να κοπούν. Και αν δεν τα κόψουμε εμείς, αν δεν τα σταματήσουμε εμείς, μην περιμένουμε κανέναν άλλο, κύριε Κωτισιάνο. Αυτό αφορά εμάς μέσα από ένα αξιακό σύστημα που αποτυπώνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλουμε να λειτουργήσουμε ως ανθρωποκεντρικός οργανισμός, που το δηλώνουμε. Ζητάμε τη συμμετοχή όλων. Αυτό είναι το ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Είναι αυτά τα αρχικά 33 πρωτόκολλα. Δες το και ας το δουν και οι τηλεθεατές ότι είναι το νέο σύνταγμα το οποίο θα αποφασίσει η Εθνοσυνέλευση, την οποία στοχεύουμε να κάνουμε, γιατί εκείνος στόχος και σκοπός, να βγάλουμε την ανώτατη απόφαση. Το όργανο αυτό λέγεται Εθνοσυνέλευση. Το Έθνος Συν και Έλευση. Οι λέξεις αποτυπώνουν στην ακρίβεια που στοχεύουμε. Δεν ζητάμε καμία ανατροπή, ζητάμε την νόμιμη διαδικασία να εκτελέσουμε. Και την τελευταία, την πέμπτη Εθνοσυνέλευση, την οποία δεν πραγματοποιήθηκε άμα τη δολοφονία του Καποδίστρια, θα πάμε στα πραγματικά αξιακά μας πρωτόκολλα. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Από εκεί θα απορρέουν. Από τον ίδιο τον άνθρωπο θα απορρέουν η νόμη η οποία δεν θα αδικείται. Ουδής άνθρωπος. Γιατί αν αδικείς άνθρωπο, δεν πρόκειται, ξεφεύγεις. Εγκληματής κατά των αξιακών πρωτοκόλων. Εδώ είναι το κλειδί όλο, κύριε Βοτεσιάνε. Αυτός είναι και οι 5 ομόκεντροι κύκλοι που έχει ο πολιτικός φορέας μας, η Ελλήνων Συνέλευσης, πώς δρομολογείται η όλη κατάσταση. Θα ξεκινήσει από την βάση που είμαστε εμείς οι άνθρωποι και από εδώ θα φεύγουν σιγά σιγά κύκλο-κύκλο ομόκεντροι κύκλοι που άρα θα πηγάζουν, θα βγαίνουν μέσα από πού, από εμάς τους ίδιους ανθρώπους. Άρα ζητάμε τη συμμετοχή. Ενώ συμβαίνει το τελείως αντίθετο τώρα, έχουμε μία πολιτική ηγεσία εκεί πάνω που βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή και τι κάνουν. Δίνουν τις εντολές και εμείς εκτελούμε. Όχι, κύριε Βοτεσιάνη. Εμείς θα βγάζουμε τις αποφάσεις. Εμείς η βάση και θα λέμε, έλα εδώ, ποιος είναι άξιος αυτός. Απέδειξε μου τόσο ότι είσαι ο πιο αξιότερος. Άρα έχουμε ένα έργο που εκτελεί εδώ στην τοπική κοινωνία και βάσει της εκτέλεσης των έργων θα αποτυπώσει και τα προβλήματα τα οποία έχει η τοπική κοινωνία μας, γιατί δεν γνωρίζει κανένας. Και θα πηγαίνει προς τα επάνω να εκπροσωπεί αυτά τα οποία θα εξουσιοδοτείται για να εκτελέσει. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι όλα αυτά τα οποία προσβεύει
ο πολιτικός φορέας. Είναι το τελείως αντίστροφο από ό,τι έχει δημιουργηθεί σήμερα. Είναι η πραγματική δημοκρατία. Ωραίο. Και η νομοτέλεια. Κύριε Ταγκούλη, στο σημείο αυτό μένει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω ότι σε κάθε εκπομπή παίρνουμε πάρα πολύ πληροφόρηση, ειδήσεις με ντοκουμέντα και στοιχεία εδώ στο Ηλυρίακοπ TV σε σχέση με τα καθεστωτικά μέσα μαζική ενημέρωσης που παρουσιάζουν αυτά τα οποία τους δίνουν εντολή να κάνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Βοτεσιάνη και χαιρετίζω με τη σειρά μου όλους τους θετές, όλους τους Έλληνες πολίτες να μπουν και να προστρέξουν και να αρχίζουν να διοικούν οι ίδιοι τη χώρα. Εμείς δεν είναι ο αυτοσκοπός, κύριε Βοτεσιάνη, κλείνοντας τη σημερινή με ένα χαιρετισμό το οποίο απευθύνω και ένα κάλεσμα το οποίο κάνω, δεν είναι ο αυτοσκοπός μου να γίνω βουλευτής στην Ελληνική Βουλή. Αυτοσκοπός είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Όποιος και να βγει, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Άρα δεν δημιουργούμε μία ακόμη ψεύτικη προεκλογική εκστρατεία για να λέμε, να έχουμε να λέμε. Είναι η αλήθεια όπως τη μεταφέρουμε μέσα στα έγγραφά μας, μέσα από τις ίδιες τις πραγματικές μας δηλώσεις. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το φιλόξενο σταθμό σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και συνοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοτεσιάνος. Οι συντελεστές του Ηλυρία Web TV σας εύχονται να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.